πολιτική συζήτηση, προεκλογικό πάνελ. Και θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ στο πλατό της εκπομπής την κυρία Κορνηλία Μακρύ, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Τον κύριο Παντελή Πετσετάκη, υποψήφιο βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Και την κυρία Λίνα Ανδρουλάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους. Κυρία Μακρύ, να ξεκινήσω με εσάς και να πιάσουμε λίγο τη θεματική των συνεργασιών. Ξέρετε, ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Είναι το αγαπημένο θέμα των ημερών. Το δικό σας, νόμιζα. Γενικά των ημερών. Αστειεύομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη θεματική λοιπόν των συνεργασιών. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί, καθώς ακούει όρους όπως αυτοδυναμία, προοδευτική διακυβέρνηση, κυβέρνηση ηττημένων. Τι ισχύει από τη μία και από την άλλη, εάν το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως είναι το ΜέΡΑ25, έχει βρει ανταπόκριση. Ναι. Να πω καταρχήν ότι με την απλή αναλογική, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει το θέμα των συνεργασιών σαν ερώτημα στον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ουσιαστικά δηλαδή ζητάει από τον ελληνικό λαό να αποφασίσει αν θέλει κυβερνήσεις συνεργασίας ή αυτοδύναμες κυβερνήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να το θέλουν και τα άλλα κόμματα, βέβαια. Ναι. Εγώ λοιπόν πάνω σε αυτό θα σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επειδή υπάρχει μια φιλολογία για το αν και πώς και αν υπάρχουν οι δυνατότητες να σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές, θα σας πω ότι η δυναμική που υπάρχει μετά τις εκλογές είναι τελείως διαφορετική από ό,τι πριν τις εκλογές. Δηλαδή οι εκλογές από μόνες τους δημιουργούν ένα άλλο τοπίο. Και θέτουν διλήμματα. Ακριβώς. Θέτουν διλήμματα. Τι συνεργασία θέλεις, αν θέλεις μια κυβέρνηση προοδευτική σε μια άλλη κατεύθυνση ή να παραμείνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως είχαμε μέχρι τώρα. Και να πω ότι η ιστορία μας στην Ελλάδα δείχνει ότι η Ελλάδα έχει εμπειρία από αυτοδύναμες κυβερνήσεις, έχουμε χρεοκοπήσει από αυτοδύναμες και αλαζονικές κυβερνήσεις. Ενώ αντίθετα, γιατί αυτό μας αρέσει καμιά φορά να συγκρινόμαστε με την Ευρώπη, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, πάνω από το 80% αν δεν κάνω λάθος, έχει κυβερνήσεις συνεργασίας. Μάλιστα. Που για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλετε, για μας υπάρχει ένα θέμα δημοκρατικής ορίμανσης στην πολιτική ζωή του τόπου, να μάθουμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, κουλτούρα συνεργασιών. Βάσει όμως των τοποθετήσεων μέχρι και σήμερα των πολιτικών αρχηγών, να ξεκινήσουμε από το γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, να πάμε στο γραμματέα του ΜέΡΑ25 και να καταλήξουμε στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, υπάρχει πεδίο συνεννόησης και συνεργασίας, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Ναι. Που ακόμα και διλήμματα να τεθούν μετεκλογικά, δεν ξέρω κατά πόσο εφικτή είναι αυτή η συνεργασία. Ωραία. Να σας πω ότι. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, για να πάμε και στον κύριο Πετσετάκη. Με δύο λόγια λοιπόν. Ναι. Η συνεργασία θα γίνει πάνω σε ένα προγραμματικό πρόγραμμα. Σε ένα προγραμματικό πρόγραμμα ανάταξης της οικονομίας, έτσι και βελτίωσης των όρων συνθήκων του ελληνικού λαού. Οπότε πάνω εκεί συζητάς και δεν είναι θέμα ούτε προσώπων ούτε μόνο κομμάτων. Όσο τώρα για το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, οι οποίοι έχουν μία. Απόλυτη, ας το πούμε έτσι, στάση για τις συνεργασίες. Εγώ θέλω να πω ότι και το ΚΚΕ ψήφισε την απλή αναλογική. Και όταν ψηφίζεις την απλή αναλογική, δημιουργείς ευθύνες απέναντι σε αυτήν. Δηλαδή, η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα που ουσιαστικά σε πάει σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα, εκεί μάλιστα. Θα καλεστούν αυτά τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο αν θα συμμετέχουν ή όχι με ένα πρόγραμμα που θα συμμετέχουν και οι ίδιοι για μια άλλη κυβέρνηση. Μάλιστα. Ή θα αφήσουν τη Νέα Δημοκρατία άλλα 4 χρόνια. Να κυβερνήσει όπως τώρα. Κύριε Πετσετάκη, η κόκκινη γραμμή που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ, όχι Τσίπρας, όχι Μητσοτάκης, για να καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε μετεκλογικά, δεν δημιουργεί προβλήματα? Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, διότι για μας, για το ΠΑΣΟΚ, είναι όλα θέμα πολιτικών. Άρα λοιπόν η κουλτούρα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συνεργασίες και για την απλή αναλογική έχει μία σημασία. Το θέμα είναι όμως τι κουλτούρα θέλουμε και τι συνεργασία. Όταν ερχόμαστε σήμερα, όπου σήμερα όπως καταλαβαίνετε την ιδιοσιογραφία την έχετε δει, είστε δημοσιογράφος λοιπόν, από το πρωί όλα τα κανάλια και γενικότερα το επίκεντρο έχει τεθεί στο θέμα κατά πόσο εχθές ο Άριος Πάγος γνωμάτευσε για το κόμμα του Κασιδιάρη. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε. Λάθος έχουμε επικεντρωθεί εκεί. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Ωραία. Σεβαστό. Για μας όμως το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ που υπέβαλε το υπόμνημα και είναι τιμή μας που ο κύριος Αλεπιζάτος υπέβαλε αυτό το υπόμνημα. Υπάρχουν διαφωνίες αναφορικά με το νομοσχέδιο
που πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισε. Και άρα λοιπόν έρχεται πάλι το ΠΑΣΟΚ με την ευθύνη που το αναλογεί, ψήφισε, υπέβαλε το υπόμνημα. Και άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πάμε στις εκλογές χωρίς να έχουμε ναζιστικά μορφώματα, να τα πούμε, ναζιστικές καταδικασμένες. Ας το πούμε, καταδικασμένες από την ελληνική νομοθεσία και από τα δικαστήρια ναζιστικές πολιτικές. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ θέλει μια συνεργασία καθαρή, ξεκάθαρη. Το δίλημα που θέτει ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που λέει όχι με τον Μητσοτάκη και όχι με τον Τσίπρα, είναι διότι οι πολιτικές αυτών των δύο προσώπων όλα αυτά τα χρόνια και στην πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι πραγματικά θέλουν την ουσιαστική συνεργασία. Άρα λοιπόν, τη συγκεκριμένη στιγμή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έχει μπει στο βάθος της πολιτικής, έχει προσανατολίσει την κοινή γνώμη αλλά και την πολιτική συζήτηση σε θέμα καθαρά της σοβαρής πολιτικής. Κατά να πω ότι το λάθος που ανέφερα και χαρακτήρισα στο κομμάτι του κόμματος Κασιδιάρη έχει να κάνει με το σκέλος της υπερπροβολής. Έχουμε να κάνουμε μια εγκληματική οργάνωση. Μέχρι εκεί κάρουμε την αναφορά, δίνουμε την εξέλιξη και μπαίνει τέλος και δημοσιογραφικά. Θα πρέπει ήδη να έχει ολοκληρωθεί η δίκη της Αυγής μου... και να μην χρειάζεται καν ξέρετε, να πάμε αυτή τη στιγμή σε έναν δημοσιογραφικό. Μα δεν βρίσκουμε, βρίσκουμε χώρο για να προχωρήσει η διαδικασία. Θα μπορούσε να έχει λυθεί αυτό το ζήτημα, πιστεύω. Αστειεύομαι, κύριε Ανδρουλάκη. Αστειεύομαι, το καταλαβαίνω. Αν επιτρέπετε, νομίζω ότι το ουσιαστικό της όλης ημέρας δεν είναι υπερπροβολή, αλλά ότι κάποιοι κάφησαν, υπέβαλαν υπόμνημα και άλλα λοιπόν το αποτέλεσμα του Άρου Πάγου είναι συγκεκριμένο. Αυτό δεν το είδαμε να συμβαίνει, ούτε να το υπερασπίζεται με την ψήφο του στο νομοσχέδιο που έχει προηγηθεί στην Ελληνική Βουλή. Άλλο αυτό. Άλλη παράμετρο. Δεν είναι άλλο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Είναι συγκεκριμένο. Εγώ, δηλαδή, μα αν ανοίγουμε την τηλεόραση εδώ και μια εβδομάδα και βλέπουμε το κόμμα Κασιδιάρη μπει δεν μπει. Μα τρία χρόνια τον αφήνουμε και προβάλλεται μέσα από τις φυλακές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το έχουμε δημιουργήσει. Το έχουμε δημιουργήσει προεκλογικό κλίμα. Τον προμοτάρουν. Ακούστε, σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν το προμοτάρει. Εντάξει, δεν φταίει το ΠΑΣΟΚ γι' αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει και έχει βάλει, θεωρώ, την ουσία της πολιτικής αυτή τη στιγμή 20 μέρες πριν τις εκλογές. Και το πιστεύω ακράβαντα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά το λέμε για να περάσει η ώρα ή το λέμε σε μια πολιτική κουβέντα. Και νομίζω όλοι εδώ πέρα και όλος ο ελληνικός λαός, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί δημοκράτες, αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή το πρόσημο στο ΠΑΣΟΚ ότι ανέλαβε πρωτοβουλία. Πήρε την ευθύνη που τον αλογεί και πραγματικά το έκανε πράξη. Μάλιστα, και μάλιστα. Στη Βουλή αλλά και στην Ελλάδα. Κύριε Ανδρουλάκη, πάμε στην κυρία Ανδρουλάκη, υποψήφια βουλευτήρια κλίμα του Κομμουνιστικού Κόμμα. Προϋποθέσεις συνεργασίας να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσετε με κάποιο συγκεκριμένο κόμμα υπάρχουν για το ΚΚΕ? Αυτή τη στιγμή με τα κόμματα, τα αστικά, τα οποία το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα τα οποία κυβέρνησαν και μάλιστα. Προφανώς δεν υπάρχει, διότι είναι προδιαγεγραμμένα τα προγράμματά τους και αυτά τα οποία θα επακολουθήσουν. Μία σειρά μέτρα και ιδιαίτερα με το Ταμείο Ανάκαμψης και μία σειρά προαπαιτούμενα τα οποία έρχονται. Προφανώς, όταν είσαι δεσμευμένος, όπως αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μία σειρά άλλα αστικά κόμματα, προφανώς και το ΚΚΕ δεν έχει καμία θέση εκεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση και σήμερα για το ζήτημα των κυβερνήσεων συνεργασίας, μην ξεχνάμε ότι ήταν είτε οι κυβερνήσεις συνεργασίας, είτε οι κυβερνήσεις υπηρεσιακές, είτε τεχνοκρατών, ή όπως το πει κανένας, οι οποίες έφεραν τα μνημόνια. Έφεραν τα μέτρα αυτά τα οποία κάνουν σήμερα το λαό μας να στενάζει. Και 10 χρόνια μετά να μιλάμε για το ότι ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι 30 ευρώ παραπάνω από ό,τι ήταν πριν μία δεκαετία. Και όλο αυτό προφανώς δεν γίνεται να συμβάλλει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντιθέτως, επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πρόγραμμα, έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης, είναι ζήτημα το πότε θα αποφασίσει ο λαός να βάλει πραγματικά μία τελεία και να αφήσει πίσω του όλα αυτά τα κόμματα τα οποία βρίσκει απέναντί του, τα οποία στηρίζουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγάλους ξενοδόχους, τους εφοπλιστές, με μία σειρά φοροαπαλλαγές, ονομάζοντάς τα ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για ποιον. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή ο λαός μας στενάζει, είτε αυτός είναι ο τομέας της υγείας, είτε είναι του κατώτατου μισθού και το που διαμορφώνονται οι μισθοί σήμερα, είτε είναι τα τέμπη και τα σύγχρονα τέμπη σε κάθε χώρο δουλειάς. Κυρία Ανδρουλάκη, μου δίνει πάσα μεταξύ άλλων και αναφέρεται στον τομέα της υγείας, κυρία Μακρύ. Ναι. Έχουμε να κάνουμε με ένα λανθασμένο σχεδιασμό την τελευταία τετραετία ή με παθογένειες του παρελθόντος που σε μια υγειονομική κρίση βρίσκουμε τα προβλήματα μπροστά μας? Έχουμε να κάνουμε με ένα επιτελικό σχέδιο ξυλώματος του κοινωνικού κράτους. Και το λέω αυτό με στοιχεία.
Τα τελευταία 4 χρόνια, με αποκορύφωμα το Δεκέμβρη του 2022, το ΕΣΥ με τη μορφή μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση, συνεχίζω και το λέω και θα το ξαναλέω, και ας γίνω κουραστική. Η μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση στη χώρα μας από το 1983 και μετά πάβει να υπάρχει. Ήρθε ο νόμος Γκάγκα Πλεύρη, όπου καταργεί το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μας βγάζει εμάς έξω, βάζει τους ιδιώτες μέσα. Αυτό είναι τραγικό για τον Έλληνα πολίτη και είναι τραγικό γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που του αξίζει. Θα σας πω, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω και είναι και ο τομέας μου και δεν είναι και σωστό στους άλλους συνομιλητές μας, τρία πράγματα τα οποία είναι τραγικά και πρέπει ο κόσμος να τα ξέρει. Μέχρι τώρα είχαμε το φαινόμενο του brain drain στην Ελλάδα. Φεύγανε, όσο και περιεκτικά μπορείτε. Ναι, οι νέοι στο εξωτερικό. Τώρα έχουμε μαζικές παρετήσεις, άγονες προκηρύξεις και τελευταίο, πριν από τρεις μέρες, και ήθελα πάρα πολύ να το αναφέρω αυτό, έχουμε από την κυρία Γκάγκα ήρθε μια διαταγή, να πω έτσι, εγκύκλειος, η οποία αναφέρει ότι θα έχουμε εφημερίες τομέα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλο, εφημερίες τομέα? Τομέας είναι ο χειρουργικός, ας πούμε. Και χειρουργός είναι και ο οφθαλμίατρος και ο γυναικολόγος. Μπορεί δηλαδή εσύ να έχεις ένα οφθαλμιατρικό πρόβλημα και να πας στο εφημερεύον νοσοκομείο και να σε δει ο γυναικολόγος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα ήταν κωμικό αν δεν είναι τραγέλαφος. Κύριε Πετσετάκη, η ίδρυση και σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας συνδέθηκε κατά τη δεκαετία του 90 με τις κυβερνήσεις Πασόκ. Οπότε, τι σηματοδοτεί αυτή η ιστορία με το σήμερα και τι περιλαμβάνεται στην ατζέντα σας? Ναι. Νομίζω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που όταν μιλάμε για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιλάμε για Πασόκ. Γιατί τελικά αυτό το κόμμα έχει κάνει, αν γυρίσουμε πίσω 20-30 χρόνια, παρά τα βινά που έχουμε περάσει, νομίζω έχει αφήσει το αποτύπωμά του με τις πολιτικές που έχει εφαρμόσει. Οπότε, στο σήμερα, τι έχουμε? Στο σήμερα, λοιπόν, εμείς προτείνουμε αυτό που υπόθηκε, ότι θα πρέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι αυτά τα δισεκατομμύρια, είμαι οικονομολόγος, είμαι μέσα στις επιχειρήσεις, θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναδιανομή αυτών των δισεκατομμυρίων και να διοχετευτούν αυτά τα χρήματα σε ένα ποσοστό 10% μέσα στον τομέα της υγείας. Δεν είναι λόγια θεωρητικά, είναι πρακτικά, έχουμε άποψη πολιτική, πρακτική, έχουμε βγάλει το πρόγραμμά μας και μάλιστα χαιρόμαστε όταν η Νέα Δημοκρατία πριν από 2 μέρες και νομίζω και χθες παρουσίασε το πρόγραμμά της για το θέμα της υγείας. Άρα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στην πρωτοβάθμια υγεία, τα κέντρα υγείας. Εχθές ήμουνα στην Κάνδρο, στα Χανιά και μίλησα με τους γιατρούς. Ποια είναι τα θέματά τους όταν μιλάμε με τους γιατρούς στην πρώτη γραμμή? Άρα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι τα κέντρα υγείας πρέπει να αναβαθμιστούν, πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να δοθούν χρήματα, πρέπει ο μισθός των γιατρών να αυξηθεί και θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει μια εσωτερική ανακατονομή. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Δεν μας φτάνουν τα χειροκροτήματα την περίοδο που είχαμε το COVID. Άρα λοιπόν, πέρα από τα χειροκροτήματα, πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Μάλιστα. Και να ψηφιστούν νομοσχέδια και να αναλυφθούν πολιτικές για το τομέα της υγείας. Κύριε Ανδρουλάκη, Εθνικό Σύστημα Υγείας και σε επίπεδο Κρήτης, πού βρισκόμαστε? Εγώ να αναφέρω πάρα πολλές οι πρωτοβουλίες σωματείων εργαζομένων και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και ο πρόεδρος, ο κύριος Βρύσαλης και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι κανένας δεν μιλάει για τη συνειδητή υποβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας όλο το προηγούμενο διάστημα και που ανοίγει τεράστιο πεδίο κερδοφορίας στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί βλέπουμε και τις μεγάλες κλινικές, ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας, πώς αναπτύχθηκαν. Βλέπουμε τα νοσοκομεία τα οποία μεταλλάχθηκαν σε νοσοκομεία μίας νόσου την περίοδο του κορονοϊού και δεν μιλάμε για τα 8 νοσοκομεία τα οποία έχουν κλείσει από το 2013, τα οποία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τη δικιά του περίοδο άνοιξε διακυβέρνησης. Και μάλιστα όλοι έχουν διευκρινίσει ότι νοσοκομείο που έκλεισε δεν πρόκειται να ανοίξει. Δεν παίρνονται μέτρα για την τρομερή υποστελέχωση η οποία υπάρχει και βεβαίως και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που υπάρχουν στους γιατρούς και που μάλιστα επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επίσης πρώτος υλοποίησε. Για το κομμουνιστικό, βεβαίως, ήταν πρόδρομος του νόμου σχεδίου Χατζηδάκη με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το φέρατε και το εφαρμόσατε. Και μάλιστα στο 30% οι εργασιακές σχέσεις σήμερα είναι ελαστικές στα δημόσια νοσοκομεία. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα, και εκεί θέλω να σταθώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε. Είπαμε ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος το εφάρμοσε. Τι εφάρμοσε ακριβώς? Τις ελαστικές σχέσεις. Ναι, καθόλου. Σας είπα,
40 ώρες δουλειά τη βδομάδα και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Από εκεί και πέρα, λάθος το κάνει. Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί ότι θα πρέπει η υγεία να μην είναι εμπόρευμα και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά του με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Μάλιστα. Και ότι θα έπρεπε να είναι δημόσιο και δωρεάν, με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με κέντρα υγείας και κινητές μονάδες, στελεχωμένα με όλες τις αναγκαίες ιδιωτικότητες από οδοντίατρους, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Όπως το ίδιο ισχύει και με το φάρμακο, το οποίο δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, αλλά θα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό. Προτείνω να πάμε σε διάλειμμα, να μην κόψουμε τη συζήτηση στη μέση και να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για να κλείσουμε την συζήτησή μας εδώ με τους υποψήφιους βουλευτές. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Έχουμε αφήσει ένα φινάλε στη μέση. Να υπενθυμίσω ότι φιλοξενούμε την κυρία Κορνηλία Μακρύ, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Παντελή Πετσετάκη, υποψήφιο βουλευτή Χανίων με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ και την κυρία Λίνα Ανδρουλάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάμε στην ερώτηση, στην τελευταία ερώτηση αναφορικά με το διακύβευμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο με την κυρία Μακρύ. Ανδρουλάκη. Με την κυρία Ανδρουλάκη, βέβαια. Είδατε τώρα. Όλα καλά. Να πούμε ότι είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο, η δυνατότητα να προκύψει κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη, είτε συνεργασίες κτλ. Υπάρχει, γιατί αντικειμενικά υπάρχει σύμπλευση μεταξύ των προγραμμάτων των μεγάλων των αστικών κομμάτων. Αυτό που είναι σημαντικό να βάλει μπροστά του ο λαός μας είναι το να ισχυροποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα σημαίνει ισχυρός ο λαός. Γιατί πραγματικά θα μπορεί να ακουστεί η φωνή του, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων του και στους αγώνες και στους δρόμους, αλλά και μέσα στη Βουλή, για να μπορέσει πραγματικά να είναι πιο δυνατός. Οπότε την επόμενη μέρα χρειάζεται να είναι ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα, όσο πιο ισχυρό είναι, για να μπορέσει να μπλοκάρει και να έχει πραγματικά στήριγμα δίπλα του το Κομμουνιστικό Κόμμα σε όλες τις μάχες και τους αγώνες που έχει να δώσει για το μισθό του, μπροστά στους πληστηριασμούς που θα παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ήδη έχει ξεκινήσει, που θα κόβουν το ρεύμα, το νερό, με μια σειρά προαπαιτούμενα και νομοσχέδια τα οποία έρχονται και εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τον λαό να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να βγει όσο γίνεται πιο δυνατό για να είναι ισχυρή η φωνή του ίδιου την επόμενη μέρα. Κύριε Πετσετάκη. Για μας το διακύβευμα των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα χρειάζεται σοβαρές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Η επόμενη μέρα, πενταετία, δεκαετία, οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως αναγνωρίζετε. Και μάλιστα οι αλλαγές αυτές γίνονται με ένα πάρα πολύ μεγάλο, με μεγάλη ταχύτητα. Συνεπώς, η κοινωνική πολιτική θέλει ενίσχυση. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει πρόταση. Έχει πρόταση για τον τομέα της υγείας, έχει πρόταση για τη μείωση π.χ. του αφορολογίου, έχει πρόταση για τους δημόσιους υπαλλήλους. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει, είναι ένα βαθιά πατριωτικό δημοκρατικό κόμμα και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο των πολιτικών και βάζει τα πράγματα στην σωστή τους υπόσταση, έτσι και βλέπουμε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι ακολουθούν και μάλιστα και η κυβέρνηση ακολουθεί και ψηφίζει νομοσχέδια που έχει προτείνει μάλιστα ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πάμε και στην κυρία Μακρύ. Να το κλείσω λοιπόν εγώ, να πω ότι για μας το διακύβευμα είναι τι χώρα θέλουμε να έχουμε την επόμενη μέρα από την 21η Μάη. Θέλουμε τους καθημερινούς ανθρώπους στην εξουσία, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα τα προβλήματα από όλους και μπορούν να έχουν τις προτάσεις που τις ζουν και να αποφασίσουν να δώσουν απάντηση στα διλήμματα, αν θέλουμε να έχουμε ακρίβεια και σχροκέρδεια, αν μπορούν να συνεχίσουν να βγάζουν την καθημερινότητά τους που δεν βγαίνει μετά από τις 15 του μήνα, επειδή ο μισθός δεν φτάνει, και από δίπλα να βλέπουν τα σκάνδαλα κάθε μέρα να συνεχίζονται και να προκαλούν το κοινό αίσθημα. Αν θα υπάρχει δημοκρατία ή αξιοκρατία, να μπορέσουν τα παιδιά μας να γυρίσουν από το εξωτερικό, να νιώσουν ότι υπάρχει μια προοπτική στη χώρα τους που θα επενδύσει τα όνειρά τους για το μέλλον και μπορούν να ζήσουν σε αυτή την πατρίδα, και αν θα συνεχίσει να ξυλώνεται πόντο-πόντο το κοινωνικό κράτος από την παιδεία, την υγεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όλα αυτά. Θέλουμε να μπει ένα stop, θα το μάλιστα πω εκεί, και να έχουμε αυξήσεις μισθών, μειώσεις τιμών και ρύθμιση χρεών με ένα αίσθημα δικαιοσύνης παντού και για όλους. Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, κύριε Πετσετάκη, κυρία Ανδρουλάκη, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγώνα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Λοιπόν,